Οδό Στεφανογιώργη στις 3 βαγιές. Απαράδεκτες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος με το κακό στο επίμαχο σημείο να επαναλαμβάνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Διερχόμενοι πολίτες φωτογραφίζουν τα κακό κείμενα στην καθημερινότητά τους, όμως δεν βλέπουν φως στο τούνελ. Άθλιο το σκηνικό και στην περιοχή της Φοινικιάς. Κάθε βράδυ φέρνουν από μεταλλικά αντικείμενα μέχρι σκουπίδια. Μέχρι, όπως είπε προηγουμένως, τα ζώα. Πετάνε γύρω-γύρω. Η βρωμιά. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν σπίτια πολλά. Τροκτικά. Υπάρχει ο βιολογικός. Υπάρχουν μποντικοί. Πρέπει να καθαρίζεται ο τόπος. Δεν πρέπει να καθαρίζεται. Στρώματα θες. Ό,τι θες τα έχουν πετάξει εκεί πέρα. Καναμπέδες, ξύλα, τα πάντα. Μεγάλη αδιαφορία. Βρωμάει. Έρχονται να τα καθαρίσουν. Οι αυτοσχέδιες κομματερές φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, καθώς ασυνείδητοι δημότες και επαγγελματίες ξεφορτώνουν ογκώδια αντικείμενα. Άμα δεν τα καθαρίσει, μεγαλώνει. Άμα δεν πηγαίνει τακτικά κάθε 15 μέρες που έρχεται και τα αφήσει και έρχεται κάθε μήνα, θα μεγαλώσει η κομματερία, θα γίνει 2 φορές. Είχε έρθει ο Δήμαρχος εδώ, μας είπε, μας χάρη, ότι δεν θα σταματήσουν αυτά. Δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Θα σταματήσουν οι κομματερές, θα προσπαθήσουν όσο μπορούν να τα μαζέψουν. Δεν έχουμε δει τίποτα. Πότε είχε έρθει ο Δήμαρχος εδώ? Πριν τις εκλογές. Προεκλογικά εμφανίζονται όλοι εδώ, θα μας τα φτιάξουν, θα μας τα κάνουν. Μόλις μας ξεχνάνε όλοι εδώ πέρα και γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έρθει κανένας δίπλα μας. Δεν γίνεται καλή καθαριότητα. Πρώτον, δεύτερον, δεν πετάνε μόνο κλαδιά που λέμε. Πετάνε μέσα στα κλαδιά και ψόβια και εκεί να χειλοδρομούν. Μικρές κομματερές με καθελογή σκουπίδια, οικοδομικά υλικά, είδη γίνης και όλα αυτά με φόντο μεγάλους όγκους κλαδιών σε διάφορα σημεία στην περιοχή των Μεσαμπελιών. Εδώ βλέπω ότι συνέχεια περνάω από εδώ, βλέπω σκουπίδια. Προχθές ήταν το φορτηγό του Δήμου, τα μάζευε. Δεν είναι πολλές μέρες, ξανά φέρανε. Δεν ασχολούνται οι αρμόδιοι. Οι σκουπιδότοπους τα έχουν κάνει, δεν έχει τίποτα η γειτονιά μας, πολύ υποβαθμισμένη. Αν οι πολίτες συμμορφωθούν και γίνουν άνθρωποι με κεφαλαίο, τότε θα δούμε ένα καλύτερο Ηράκλειο και μια καθαρή πόλη. Διαφορετικά, αν προεκλογικά μόνο δείχνουμε όλη μας τη δραστηριότητα και μετά τα αφήνουμε στην άκρη και ξεχνάμε το τι παραλάβαμε και τι δεν θα παραδώσουμε, αυτά είναι... Είσαι ικανοποιημένος από την καθαριότητα στο Ηράκλειο? Όχι. Σε άλλες πόλεις της Ελλάδος είναι καλύτερα. Δημότες και οδηγοί αχαναχτούν με αυτές τις εικόνες, καλώντας την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου να προχωρά άμεσα σε επιχείρηση σκούπα.